το Σεπτέμβριο που αναλάβαμε, αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο Μαρμάρι. Για ένα χρόνο περίπου δεν υπήρχε φωτισμό στο παραλιακό μέτωπο. Έτσι λοιπόν, με εντολή του Δημάρχου μας, ξεκινήσαμε να αλλάξουμε τις καλωδιώσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Και έτσι σήμερα φτάνουμε στο σημείο να αλλάξουμε ό,τι φωτιστικό είναι χαλασμένο στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή στην τουριστική ζώνη του Μαρμαρίου, και να αντικαταστήσουμε τις λάμπες με νέας τεχνολογίας LED. Έτσι λοιπόν, με τον πρόεδρο, τον Θοδωρή τον Πάχο, καθημερινά συνεργαζόμαστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πρώτα τις τουριστικές ζώνες λόγω της περίοδου και μετά όλη την υπόλοιπη κοινότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις κοινότητες του νησιού, που προγραμματίζουμε το επόμενο διάστημα όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται να γίνουν με γρήγορα αποτελέσματα, θα έλεγα εγώ. Γι' αυτό σήμερα έχουμε φέρει δύο ανεψωτικά και τεχνίτες, έτσι ώστε η αποκατάσταση να γίνει σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες. Βλέπουμε ότι σε όλες τις κοινότητες υπάρχει το ίδιο ζήτημα σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των κατοίκων της περιοχής. Πάγιο αίτημα των κατοίκων, πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών. Τα φωτιστικά είναι παλιά, αλλάζουμε όσα μπορούμε. Και όπως σας έχω πει ίσως, το επόμενο διάστημα θα ζητήσουμε την προμήθεια πολλών φωτιστικών, έτσι ώστε να αντικατασταθούν. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, του φωτός το βράδυ, υπάρχει διαφορά σε σχέση με τις παλιότερες λάμπες? Κοιτάξτε, και τώρα αλλάζουμε στο Μαρμάρι παλιάς τεχνολογίας λάμπες, οι οποίες είναι κοστοβόρες για το Δήμο. Γενικότερα από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε και βάζουμε μόνο τεχνολογίας LED, εκτός από φωτιστικά, τα οποία δεν μπορούν να κατασταθούν οι λάμπες υδραργύρου με LED. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τις συνολικές παρεμβάσεις που κάνετε στο νησί, έχετε έτσι θέσει το πόσες ακριβώς λάμπες έχουν χρειαστεί με όλες τις δράσεις αυτές που κάνετε τώρα αντικαταστάσεων? Κοιτάξτε, έχουμε βάλει πάρα πολλές λάμπες. Το πρόβλημα είναι ότι τα φωτιστικά είναι παλιά και με τις αυξομοιώσεις ΔΕΗ έχουμε προβλήματα. Να σας πω όμως ένα πράγμα. Δεν δικαιολογούμε πλέον καμία περιοχή να είναι σκοτεινή. Και το επόμενο διάστημα καμία περιοχή στην ΚΟ δεν θα είναι σκοτεινή. Δηλαδή, όποια προβλήματα έχουμε, μια ζημιά, παραδείγματος χάρη στον παραλιακό του Τικακίου, η οποία φτιάχνεται τώρα. Είχαμε μια ζημιά στο Πυλί, στην Πηγή, και την παλεύουμε. Και γενικότερα σε όλες τις κοινότητες όπου υπάρχει, όπως εδώ στο Μαρμάρι, ένα χρόνο δεν είχε φώτα το τουριστικό μέτωπο. Αυτή εδώ η παραλία ήταν στο σκοτάδι και υπήρχαν τουρίστες. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Δίνουμε έμφαση και πάρα πολύ δουλειά για να το οργανώσουμε. Και πιστεύω ότι ένα κομμάτι θα κλείνει πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε Πάχο, νομίζω ότι πρέπει να είστε πολύ ευτυχείς που μετά από έναν χρόνο που ο παραλιακός δρόμος δεν είχε φως, ήταν σκοτάδι από ό,τι λένε και εδώ και οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες, από σήμερα θα είναι φωτεινός ο δρόμος. Ναι, έτσι είναι, κύριε Πολίτου, και ευχαριστώ και τον κύριο Νασταχανίδη για τη συνεργασία που υπάρχει και θα ήθελα να ήταν πιο... Να το δούμε λίγο πιο πολύ το θέμα, γιατί υπάρχει θέμα εδώ στο χωριό, στο Πηλί, έχουμε πολλά προβλήματα. Ναι, θα έχουμε φως, και γιατί είναι τουριστική περιοχή. Δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε σχεδόν 10.000, ήταν γεμάτα ξενοδοχεία. Δεν μπορεί τώρα ο κόσμος να περνάει και να είναι σκοτεινά. Είναι ένα θέμα, και οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά είχαν μεγάλο πρόβλημα και οι επισκέπτες δεν μπορούν να βλέπουν αυτό το θέαμα να πατάνε στο πεζοδρόμιο και να μην είχε φως. Και αυτό είναι ό,τι το καλύτερο, να δίνουμε πνοή στο το κυριότερο, να είναι φωτεινοί οι δρόμοι, που είναι έτσι, πολύ βασικό, ναι, για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες. Είναι πολύ βασικό, γιατί χωρίς τώρα να περπατάω άλλος και να κρατά το φακό, δεν είναι και το καλύτερο. Και ειδικά όταν διαμένεις σε ένα πεντάστερο και ο δρόμος σου είναι σκοτεινός, νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα σημαντικό θέμα. Ποιες άλλες εργασίες γίνονται στην κοινότητα, Πρόεδρε, αυτή την περίοδο? Πριν την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή Πίθος Βαπόρη, σε εισαγωγικά, κάναμε μια διάνοιξη κάτω κοντά στην παραλία, αριστερά και δεξιά, μεγαλώσαμε το χώρο. Με συνεννόηση με τον κύριο Νασταχανίδη θα ξανάρθει πάνω φορτωτής άλλη μια μέρα για να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό το που αρχίσαμε. Θέλουμε δουλειά, θέλουμε ανθρώπους, θέλουμε μηχανήματα, ό,τι γίνεται είναι καλό. Δηλαδή και μια φορά τη βδομάδα
και με τον κύριο Νασταχανίδη που μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα, μου λέει τα προβλήματα που υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και το βλέπω ότι υπάρχει θέληση για να γίνονται δουλειά, γιατί έχουμε θέματα. Και εδώ το χωριό τον Πηλή, έχουμε πολλά προβλήματα. Είδατε και προηγουμένως τι αντιμετωπίσαμε, σκουπιδότοπους, έχουμε το hot spot. Και εγώ στην ουσία σαν κοινότητα έχω 2 ανθρώπους έξω να δουλεύουν αυτή τη στιγμή, 2 ανθρώπους. Έχω θέμα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι πριν από μερικές μέρες τόσο εσείς αλλά όσο και θελοντές της περιοχής καθαρίσετε, ναι, και παραλίες και συνεχίζετε να το κάνετε αυτό. Ναι, εδώ ήμασταν και είχαμε πάει στην περιοχή Πίθος, μετά έρθαμε εδώ στο Μαρμάρι την επόμενη μέρα και θα πάμε και στην άλλη περιοχή, Σικαμίνη έτσι λέγεται, να πάμε να καθαρίσουμε και εκεί, γιατί είχε πάρα πολλά σκουπίδια και τα βλέπουμε και δεν είναι το καλύτερο. Να βλέπεις σκουπίδια παντού στις παραλίες.